Εχμές, κατά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας, αφήνει η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς θεωρούν ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει έστω και με τεμποδίων σε αυτήν την δύσκολη χρονικά περίοδο. Παράλληλα, τονίζουν πως πρέπει να υπάρχει ισότητα για όλους τους δικαστικούς και νομικούς κλάδους. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μία έντονη ανακοίνωση από την πλευρά της, τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής, όσο και της ίδιας της Ολομέλειας, σχετικά με το θέμα της λειτουργίας των δικαστηρίων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προφανώς και το θέμα της δημόσιας υγείας είναι πάνω απ' όλα και είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων να το υπερασπιστούν. Όμως, θα πρέπει στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης των Ελλήνων πολιτών να υπάρξει ίση αντιμετώπιση δικηγόρων με τους υπόλοιπους πολίτες, όπως και με τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους υπαλλήλους των δικαστηρίων και όσους, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκονται στη δικαιοσύνη. Θα θυμάστε και την Άνοιξη ότι οι δικηγόροι ήταν ο μοναδικός κλάδος ο οποίος τη μόνη αποζημίωση που έλαβε από το ελληνικό κράτος ήταν εκείνα τα περίφημα 600 ευρώ με τα βάουτσερ και όλη τη σχετική διαδικασία που τελικά αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πάρει πίσω. Εμείς εκείνο που ζητούμε είναι η ίση αυτή αντιμετώπιση απέναντι στους φορείς της δικαιοσύνης, δηλαδή δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους, να γίνει πράξη αυτή τη φορά. Η δικαιοσύνη είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι μία από τις τρεις εξουσίες του κράτους. Δεν μπορεί ένας πυλώνας αυτής της εξουσίας, όπως είναι οι δικηγόροι, να παραγνωρίζεται, να παραμερίζεται από το ελληνικό δημόσιο. Συνεπώς, η ανακοίνωση που εκδόθηκε είχε αυτό το σκοπό. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί τη δικαιοσύνη ως κτήμα του και να προαναγγέλει ότι πρέπει ή δεν πρέπει να κλείσει. Θα πρέπει να πω ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε όλο τον δυτικό κόσμο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που ζούμε, η δικαιοσύνη δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Λειτουργεί με προϋποθέσεις, λειτουργεί με όρους ασφαλείας, λειτουργεί δύσκολα, αλλά πάντως λειτουργεί. Το να ζητάμε να κλείσει εντελώς η ελληνική δικαιοσύνη, νομίζω ότι είναι τελικά εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Με ασφάλεια, με μέτρα, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι έτοιμοι να τα υπηρετήσουν όλα αυτά, αρκεί το κράτος, ξαναλέω, να έχει την ίση αντιμετώπιση απέναντι τόσο στα δικαιώματα, όσο και στις υποχρεώσεις και για τους δικηγόρους της χώρας.